Ένα σημαντικό βήμα για να μπει τάξη στο χάος των Σκόρπιων, πιστοποιητικών και δικαιολογητικών τίτλων και βεβαιώσεων που δυσκολεύουν ως σήμερα τις μεταβιβάσεις ακινήτων, έγινε από τη Δευτέρα, η μέρα κατά την οποία τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Η πρόβλεψη είναι να υπάρχουν για κάθε κτίριο αναλυτικές και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες. Μεταξύ άλλων για την οικοδομική άδεια, τα σχέδια κατόψεων ακόμα και για την υπαγωγή σε νόμους αυθαιρέτων, ενώ θα συμπληρώνεται με τη βοήθεια μηχανικών σε μια ψηφιακή πλατφόρμα στο τεχνικό επιμελητήριο. Ηλεκτρονική ταυτότητα θα πρέπει να έχουν και όλα τα κτίρια του δημόσιου τομέα αλλά και τα κτίρια συνάθρησης κοινού εντός της επόμενης πενταετίας. Όπως εξήγησε ο Αλέξανδρος Λάμπρου, πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ από την Ήπειρο, είναι μια σημαντική παρέμβαση που αναμένεται μεσοπρόθεσμα να επιλύσει σημαντικά γραφειοκρατικά προβλήματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Θα γίνει μια συντεταγμένη προσπάθεια όλα τα έγγραφα ενός κτηρίου της όποιας εκείνης περιουσίας του οποιοδήποτε να είναι συγκεντρωμένα σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο. Και όταν λέμε συγκεντρωμένα εννοούμε από την σύσταση ακόμα του ακινήτου του οικοπαίδου μέχρι και τη σημερινή πραγματική του μορφή. Προφανώς και είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Προφανώς επίσης είναι κάτι το οποίο στην αρχή θα αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες και κενά που υπάρχουν. Σίγουρα κάθε μεταβατική περίοδο και οτιδήποτε καινούριο μέχρι να στηθεί πλήρως θα έχει κάποια προβλήματα. Εκτιμώ όμως ότι όλοι με προσπάθεια από τους μηχανικούς πρώτα απ' όλα, τους συμβολογράφους και κυρίως τους ιδιοκτήτες, γιατί σίγουρα τους επομίζει με ένα κόστος, θα φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα να ξέρει ο καθένας πραγματικά τι στοιχεία, τι περιουσία έχει στα χέρια του. Το επίπεδο τι πρέπει να κάνει δηλαδή κάθε ιδιοκτήτη. Όταν αυτό είναι σε επίπεδο μεταβίβασης, θα πρέπει να συμβουλευτεί κάποιον μηχανικό να δει από τους τίτλους ιδιοκτησίας, από τις όποιες τακτοποιήσεις έχουν γίνει, από την ενεργειακή απόδοση του συγκεκριμένου ακινήτου, να τα συμπληρώσει όλα αυτά και να είναι έτοιμο. Μόνο έτσι θα γίνονται πλέον οι μεταβιβάσεις. Όχι με την δήλωση μόνο περί μη αυθαιρεσιών ή με τα όποια άλλα χαρτιά ζητάνε η συμβολογραφία ή ακόμα και η εφορία που απαιτείται φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα. Θα είναι και αυτό ένα επιπλέον στοιχείο, ολοκληρωμένο πλέον, της εικόνας του ακινήτου. Αυτό σημαίνει μείωση της γραφειοκρατίας σε πολλά επίπεδα, κύριε Λάμπρου. Σε δεύτερο επίπεδο, ναι, γιατί στην αρχή σίγουρα, μιας και θα πρέπει να είναι συγκερασμός από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν όλες ηλεκτρονικά υπόβαθρα για να μπορούν να γίνουν γρήγορα οι αντιπαραβολές. Επίσης, θα υπάρξουν προφανώς και κάποια λάθη, κάποιες αναντιστοιχίες μεταξύ όλων αυτών των πραγμάτων, που είναι δεδομένο ότι θα χρειάζεται διόρθωση. Γι' αυτό λέω ότι αφού πλέον ο μηχανικός έχει το κύριο βάρος της ευθύνης, πρέπει με βάση αυτόν να τακτοποιηθούν όλα. Και προφανώς σε δεύτερο επίπεδο, αφού είναι όλα τακτοποιημένα, θα είναι κλικ και φύγαμε μόνο.